Dixit, ένα πολύ αγαπημένο παιχνίδι λέξεων που έγινε γνωστό εξαιτίας των πανέμορφων καρτών του. Στο Dixit, κάθε γύρο, ένας παίκτης γίνεται αφηγητής και πρέπει να περιγράψει μία κάρτα του. Στη συνέχεια, αυτή ανακατεύεται με άλλες που μοιάζουν και πρέπει να τη βρουν οι υπόλοιποι παίκτες. Είναι ένα ιδανικό παιχνίδι για όλη την οικογένεια, αλλά και για την παρέα, μιας και μαθαίνεται εύκολα, ακόμη και αν δεν είμαστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τα επιτραπέζια. Η προετοιμασία είναι πολύ απλή. Κάθε παίκτης παίρνει από ένα πιόνι μαζί με τα πλακίδια ψήφων του ίδιου χρώματος. Έπειτα, ανακατεύουμε τις 84 κάρτες και μοιράζουμε κλειστές 6 σε κάθε παίκτη. Τέλος, όλοι βάζουμε τα πιόνια μας στην αφετηρία του ταμπλό, διαλέγουμε έναν αφηγητή για τον πρώτο γύρο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Τώρα μπορούμε να δούμε τις κάρτες μας, προσέχοντας βέβαια να τις κρατήσουμε μυστικές από τους αντιπάλους. Με μία πρώτη ματιά, βλέπουμε ότι κάθε κάρτα κρύβει μία εικόνα που θα μπορούσε να είχε εκλαφεί από κάποιο μουσείο τέχνης και οι τρόποι που μπορούμε να τις περιγράψουμε είναι αμέτρητοι. Ο αφηγητής λοιπόν, κοιτώντας τις κάρτες του, προσπαθεί να σκεφτεί πώς θα περιγράψει μία από αυτές. Μπορεί να χρησιμοποιήσει μία λέξη, μία φράση ή ακόμα και έναν ήχο. Όπως όμως θα δούμε, καλό είναι να μην δώσει παραπάνω πληροφορίες από ό,τι χρειάζεται. Αφού έχει αποφασίσει, λέει την περιγραφή δυνατά και μετά αφήνει την κάρτα κλειστή στο τραπέζι. Τώρα, είναι η σειρά των υπολείπων να διαλέξουν από το χέρι τους και αυτή μία κάρτα, η οποία ταιριάζει στην περιγραφή του αφηγητή όσο περισσότερο γίνεται. Όταν όλοι είναι έτοιμοι, ο αφηγητής τις μαζεύει, τις ανακατεύει με τη δική του και τις απλώνει ανοιχτές, φτιάχνοντας μία γραμμή. Κοιτώντας τις κάρτες τώρα, παρατηρούμε πως είτε λίγο είτε πολύ, όλες θυμίζουν την περιγραφή του αφηγητή. Ωστόσο, κανένας, εκτός από τον ίδιο, δεν ξέρει ποια είναι η κάρτα του. Πλέον, είναι η ώρα να συζητήσουμε λιγάκι για τις κάρτες αυτές και να τσιγκλίσουμε ο ένας τον άλλον για να δούμε αντιδράσεις. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν πρέπει να φανερώσουμε ούτε καν να υπονοήσουμε ποια είναι η κάρτα μας. Κατόπιν, οι παίκτες, εκτός του αφηγητή, πρέπει να ψηφίσουν ποια νομίζουν ότι είναι η κάρτα του. Για να ψηφίσουμε, χρησιμοποιούμε το πλακίδιό μας που αντιστοιχεί στη θέση της κάρτας στη γραμμή, το οποίο αρχικά αφήνουμε κλειστό μπροστά μας. Όταν όλοι έχουν ψηφίσει, ο αφηγητής αποκαλύπτει ποια ήταν η κάρτα του και οι παίκτες κερδίζουν πόντους ανάλογα με το αν κατάφεραν να τη βρουν. Διακρίνουμε λοιπόν τρεις εκδοχές. Καταρχάς, ίσως κάποιοι παίκτες, αλλά όχι όλοι, να κατάφεραν να βρουν τον αφηγητή. Τότε αυτοί κερδίζουν 3 πόντους ο καθένας, όπως και ο αφηγητής. Στην περίπτωση που όλοι βρουν τον αφηγητή, τότε όλοι κερδίζουν από 2 πόντους, εκτός από τον ίδιο, ο οποίος μάλλον παρά ήταν αναλυτικός με την περιγραφή του. Το ίδιο συμβαίνει και αν κανείς δεν βρει τον αφηγητή. Δηλαδή, όλοι κερδίζουν από 2 πόντους, εκτός από τον ίδιο, αφού η περιγραφή του μάλλον δεν ήταν πολύ καλή. Τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις, κάθε παίκτης, εκτός του αφηγητή, κερδίζει 1 πόντο για κάθε αντίπαλη ψήφο που πήρε η κάρτα του. Συμπεραίνουμε επομένως ότι ο αφηγητής πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με την περιγραφή που δίνει. Ασφαλώς και θέλει να περιγράψει την κάρτα του με κάποια ακρίβεια, έτσι ώστε έστω και ένας παίκτης να την ψηφίσει. Ωστόσο όμως, δεν πρέπει να δώσει περισσότερες πληροφορίες από όσες χρειάζονται, γιατί αν τελικά τη βρουν όλοι, τότε εκείνος δεν κερδίζει τίποτα. Από την άλλη, οι υπόλοιποι παίκτες, πέρα ότι θέλουν να βρουν τον αφηγητή, ελπίζουν να μπερδευτούν οι αντίπαλοι τους και να ψηφίσουν τη δική τους κάρτα για να κερδίσουν έξτρα πόντους. Επιστρέφοντας πάλι στο παιχνίδι, ο γύρος πλέον έχει τελειώσει. Όσες κάρτες παίχτηκαν, ξεσκαρτάρονται και όλοι τραβάμε μυστικά μία νέα, ώστε να έχουμε και πάλι 6 στο χέρι μας. Κατόπιν, ξεκινάμε νέο γύρο και αφηγητής γίνεται εκείνος που κάθεται στα αριστερά του προηγούμενου. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μέχρι να τελειώσουν όλες οι κάρτες. Και τότε νικητής ανακηρύσσεται ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους. Αυτό ήταν το Dixit, ένα παιχνίδι που θα σας δείξει γρήγορα ποιοι από την παρέα σας ξέρουν πραγματικά.
αφού θα σας βρίσκουν ευκολότερα αν γνωρίζουν τον τρόπο που σκέφτεστε. Και φυσικά, αν μετά από κάμποσα παιχνίδια έχετε κουραστεί με τις ίδιες 84 κάρτες, μπορείτε να προσθέσετε σε αυτές ή να τις αντικαταστήσετε με τις κάρτες που θα βρείτε στις πάρα πολλές επεκτάσεις. Επίσης, η κάθε μία από αυτές έχει διαφορετική θεματολογία για να διαλέξετε αυτή που σας αρέσει περισσότερο. Είμαι η Μάιρα από την Κάισα και σας ευχόμαστε καλά παιχνίδια! Εάν σας άρεσε το Dixit, που φυσικά σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε like στο βίντεο, εγγραφή οπωσδήποτε στο κανάλι, μην ξεχάσετε να χτυπήσετε το καμπανάκι, α, και άμα έχετε απορία, από κάτω στα σχόλια, πάντα απαντάμε. Γεια! Dixit! Dixit! Ένα πολύ αγαπημένο παιχνίδι... Dixit! Ένα πολύ αγαπημένο παιχνίδι... Dixit!